Σταυρακόπουλος, Wilkins, Οικονόμου και ο Βράνκοβιτς με τον Νουόζου στο Τζάμπολ. Επανάληψη του Τζάμπολ, η πεντάδα των Ρώσων, Κισούριν, Νουόζου. Η επίθεση πρώτη είναι για τον Παναθηναϊκό. Μοργκάνοφ, Καράσεφ και Κισούριν. Κόρφας. Την πρώτη επίθεση του δεύτερου ημιχρόνου, επαναλαμβάνω, σκορ 36-33 για τον Παναθηναϊκό. Οικονόμου για τον Wilkins. 33-38 από τον Dominic, που φτάνει στους 17 πόντους. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε, Γιώργο, την πολύ καλή ψυχολογία που δημιουργεί ο Μάλκοβιτς αυτή τη στιγμή σε παίκτες όπως ο Σταυρακόπουλος και ο Κόρφας. Τους έχει δώσει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη εδώ και αρκετό διάστημα, και από το πρώτο ημίχρονο, αλλά ξεκινώντας τους προπαντός στο δεύτερο ημίχρονο, τους δίνει την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται οι αναπληρωματικοί συνήθως παίκτες για να μην έχουν προβλήματα σε δεδομένες κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού. Εδώ είδατε ξανά σε επανάληψη το φάουλ του Dominic πάνω στον Κισούριν, το δεύτερο φάουλ του Wilkins που δίνει δικαίωμα στον Ρώσο forward για δύο βολές. «34-38», μειώνει ο Κισούριν στους 4. Είναι ο πρώτος πόντος του Κισούριν, ο οποίος είναι ένας παίκτης για όλες τις δουλειές, και στα rebound και στα τρίποντα. Είναι πολύ ψηλά σε όλες τις κατηγορίες. Παρέμεινε το 34-38 και επίθεση τώρα με τον Κόρφα, τον οποίο μαρκάρει ο Καράσεφ. Ο Κισούριν είναι πάνω στον Dominic που έχει τώρα την μπάλα. Βγήκε από τα σκριν ο Σταυρακόπουλος. Οικονόμου με τον Μοργκάνοφ. Οικονόμου υποπίεση, παίρνει το φάουλ από τον Μοργκάνοφ, το πρώτο του Ρώσου. Εδώ ξανά η προσπάθεια που έρχεται, κοιτάξτε πως κλείνει να δώσει βοήθεια ο Καράσεφ. Εδώ Κόρφας για τον Wilkins, το σούτ είναι για 3. 34-41 η μεγαλύτερη διαφορά που παίρνει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, διαφορά 7 πόντων. 1,5 λεπτό το δεύτερο ημίχρονο και ο Wilkins έχει πετύχει σχεδόν τους μισούς πόντους, από τους 41 έχει πετύχει τους 20, και εδώ ο Κόρφας που χρεώθηκε με φάουλ. Το δεύτερο φάουλ του Τζον Κόρφα. Και θα πρέπει να τονίσουμε για άλλη μια φορά τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Dominic Wilkins. Παίζει με το ένστικτό του και αυτό προσπαθεί να παντρέψει ο Μάλκοβιτς, ο οποίος θέλει την αγωνιστική πειθαρχία. Εδώ Καράσεφ, υποπίεση, αστοχή. Στο rebound ο Wilkins που ξεκίνεται στον ευνηδιασμό, αλλά τελικά έχουν επιστρέψει οι Ρώσοι στην άμυνα. Οικονόμου, Wilkins με τον Κισούριν, το σούτ υποπίεση, το rebound ο Μοργκάνοφ, και τώρα Kudelin, ο οποίος δίστασε να φτάρει για 3. Μπάλα έφτασε στον Μοργκάνοφ που προσπαθεί να πλησιάσει στον Βράνκοβιτς που τον κόβει, αλλά τελικά χρεώνεται με φάουλ από τον Ρέμς. Κοιτάξτε εδώ πάλι. Πιστεύω ότι έχει κάνει βήματα ο Μοργκάνοφ. Εδώ δεν μας έδειξε, είχε αλλάξει νομίζω το pivot. Εδώ κοιτάξτε να δούμε. Να το. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ του Στόγιαν Βράνκοβιτς που θα πρέπει να προσέξει. Εδώ ο Στόγιαν. Ο Μοργκάνοφ μείωσε σε 35-41 και 36-41 η διαφορά στους 5 για τον Παναθηναϊκό. Μετά από 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Κόρφας για τον Σταυρακόπουλο. Wilkins τώρα με αντίπαλο τον Καράσεφ. Ο Κόρφας πέρασε στον Βράνκοβιτς. Ξανά Κόρφας που δοκιμάζει για 3. 36-44 από την βόμβα τριών πόντων του Τζον Κόρφα. Η διαφορά στους 8 για τον Παναθηναϊκό, η μεγαλύτερη μέχρι τώρα. Γεννάει ψυχολογία που λέγαμε προηγουμένως, ενώ ο Κόρφας δεν συνηθίζει να σουτάρει με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εδώ έχει δώσει βήματα και έχει το... δώσει βήματα και το κάρφωμα είναι ως μη γενόμενο. Έτσι παραμένει το 36-44 και νέα επίθεση. Κοιτάξτε εδώ την προσπάθεια του Μοργκάνοφ. Και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό, ενώ το Palais de Bercy έχει πάρει φωτιά. Σταυρακόπουλος πλησιάζει, υπό ασφυκτική πίεση βρίσκει το στόχο Τζανής. 46. Η διαφορά λοιπόν στους 10 πόντους. Εδώ ξανά η τελευταία προσπάθεια με τον Καράσεφ. Προς στιγμή τα χάσαμε διότι έσβησε το ταμπλό. 36-46 λοιπόν, τη μέγιστη τιμή η διαφορά. Και προσπαθώντας να δούμε το τι συμβαίνει με τα ταμπλό, δεν είδαμε τι έχει γίνει και αυτή τη στιγμή εκτελεί τη τεχνική ποινή ο Καράσεφ και δεν ευστοχεί σε καμία από τις δύο βολές. Εδώ όπως ήταν Μάλκοβιτς, η μπάλα πρέπει να εκτεθεί τεχνική ποινή στον πάγκο. Καράσεφ σουτάρει για 3. 39-46, μειώνει στους 7 πόντους. Τρίτο τρίποντο του Καράσεφ. Ο Καράσεφ που έχει 3 πετυχημένες σε 3 προσπάθειες 3 πόντων. Σταυρακόπουλος με αντίπαλο τον Kudelin. Οικονόμου, ξανά Σταυρακόπουλος, πήρε την εσωτερική. 39-48, η διαφορά στους 9. Καράσεφ, Μοργκάνοφ ακάλυπτος, αστοχή. Και το φάουλ που χρεώνει το Σταυρακόπουλο σε μια φάση που μπλέκτηκε ο Wilkins και ο Βράνκοβιτς. Εδώ Σταυρακόπουλος που χρεώθηκε με φάουλ. Ο Σταυρακόπουλος που αποσύρεται και στη θέση του επανέρχεται ο Vourtzoumis. Τέταρτο φάουλ του Τζάνι Σταυρακόπουλου. Νουόζου για τον Πанов. Καράσεφ τώρα με τα αντίπαλο τον Vourtzoumis, κάνει τη διείσδυση. Κισούριν δίστασε, Pанов για τον Νουόζου, προσπαθεί να πλησιάσει και βρίσκει το στόχο τελικά. 41-48, η διαφορά στους 7 για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα Κόρφας με τον Kudelin να τον πιέζει σε όλο το γήπεδο. Vourtzoumis, ξανά Κόρφας και τώρα Οικονόμου. Ζητάει την μπάλα ο Wilkins, ο Οικονόμου δοκιμάζει σουτ για 3. Ο Vourtzoumis μαζεύει την μπάλα. 41-50, η διαφορά πάλι στους 9. Kudelin πήρε την εσωτερική, βγάζει έξω στον Καράσεφ. Kudelin ακάλυπτος για 3, βρίσκει για πρώτη φορά το στόχο σε σου 3 πόντων. 44-50, η διαφορά στους 6. Μετά από 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Wilkins για τον Vourtzoumis. Κόρφας πέρασε στο Βράνκοβιτς, από εκεί στον Οικονόμου. 4 δευτερόλεπτα πρέπει να γίνει το σούτ, έγινε άτσαλο. Και τώρα Καράσεφ προσπαθεί να κλέψει ο Vourtzoumis από τον Pанов που κράτησε τελικά την μπάλα. Kudelin, ο Καράσεφ, νέο σουτ για 3. Αλίωσε το σουτ ο Βράνκοβιτς. Δεν προσέχει όμως φέλει στον ευνηδιασμό και τώρα Κουντέλιν νέο σουτ για 3. Ευτυχώς είναι άστοχο. Τρίτη συνεχόμενη επίθεση για τους Ρώσους από το rebound του Νουόζου και τελικά χρεώνεται με φάουλ ο Vourtzoumis. Εδώ ο Βαγγέλης Vourtzoumis. Κοιτάξτε εδώ, δεν προσέχει, έχει φύγει για τον ευνηδιασμό Βράνκοβιτς. Συνήθως όταν τρέχει για τον ευνηδιασμό ο Βράνκοβιτς, τα πρώτα του βήματα δεν κοιτάζει την μπάλα και αν πάρει πάσα είναι μακρινή από το ένα καλάθι στ' άλλο. Έτσι δεν περίμενε ότι θα δεχτεί την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και να τριπλάρει. Σημασία έχει πάντως ότι αυτό το φάουλ του Vourtzoumis ήταν το τρίτο. Άτσαλο σου του Νουόζου μπροστά στον Βράνκοβιτς. Και τώρα Κόρφας. Οικονόμου για τον Vourtzoumis. Έγινε το λάθος, κλέβει ο Πανόφ και τώρα Κουντέλιν σε προσπάθεια ευνηδιασμού και επιθετικό φάουλ. Σωστή τοποθέτηση έξυπνη του Κόρφα μπροστά στον shooting guard εδώ της CSKA, τον Κουντέλιν, που είναι για την ομάδα του σχέδιο απογοήτευση απόψε. Και πάλι είναι ξανά για τον Παναθηναϊκό. Ο Eremin αποσύρει τον Νουόζου και επαναφέρει τον Kornev στην πεντάδα της CSKA. Εδώ το επιθετικό φάουλ του Kudelin. Κοιτάξτε, έχει πάρει θέση ο Κόρφας και κερδίζει έξυπνα το επιθετικό φάουλ. 44-50 η διαφορά στους 6 πάντα για τον Παναθηναϊκό μετά από 6,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα κρίσιμο σημείο, γιατί ο Παναθηναϊκός εδώ και αρκετή ώρα δεν βρίσκει διάδρομο στο καλάθι της CSKA. Ευτυχώς που πάει πολύ καλά στην άμυνα και έτσι δεν έχει μειωθεί πολύ η διαφορά. Vourtzoumis. Οικονόμου πέρασε στον Wilkins. Αυτός με ταμπλό δεν έχει κανένα πρόβλημα με αντίπαλο τον Καράσεφ κοντά στο καλάθι. 44-52. Καράσεφ. Το σούτ με ταμπλό. Προσπαθεί ο Οικονόμου, μάζεψε την μπάλα. Και τώρα Κόρφας. Και το φάουλ που παίρνει από τον Κουντέλιν. Εδώ ο Κουντέλιν. Δεν είναι φάουλ, έχει δώσει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Και βλέποντας ο Eremin να εκτοξεύεται τη διαφορά ξανά στους 8 πόντους, ζητάει αμέσως time out. Ξανά στον Bercy, Wilkins για τον Κόρφα, δίστασε για 3, καλάθι και φάουλ και πρέπει να είναι 3 πόντων. Βεβαίως είναι. Και φάουλ, δεύτερη προσπάθεια πετυχημένη από τον Τζον Κόρφα. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται το περιφερειακό σου του Τζον Κόρφα. Κοιτάξτε ξανά την τελευταία φάση. Ο Wilkins βγάζει έξω τον Κόρφα που διστάζει και πάνω στο σουτ. Παίρνει το φάουλ, βρίσκει και το στόχο. Τελικά οι διαιτητές χρεώνουν τίποτα το σου του Κόρφα. Η διαφορά στους 10, 44-54. Παραμένει στους 10 πόντους αφού αστόχησε ο Κόρφα στη βολή. Κουντέλιν, ενώ έχει επιστρέψει η πεντάδα της CSKA ο Ветра μετά από πολλή ώρα. Πανόφ σουτάρει για 3. Χαμήλωσε πολύ την ομάδα ο Eremin, πιθανότατα για πιο πιεστικές άμυνες. Και να πράγματι έχουν αρχίσει να πιέζουν από το κέντρο του γηπέδου. Ο Κουντέλιν είναι πάνω στον Κόρφα που κάνει μεγάλο παιχνίδι απόψε. Ο Wilkins παίρνει το φάουλ από τον Kornev. Εδώ ο Dominic, που απόψε δείχνει να είναι η βραδιά του στην πόλη που γεννήθηκε. Από τον Κισούριν είναι το φάουλ και είναι το τέταρτο νομίζω. Έδωσε 15 ο διαιτητής. Πράγματι εδώ ο Κισούριν, τέταρτο φάουλ. Και βλέπετε τι γίνεται στις εξέδρες του Palais de Bercy, όπου 7,5 ίσως και περισσότεροι χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού Εδώ ο Wilkins σε μια καταπληκτική προσπάθεια είναι άτυχος στο τέλος, ενώ έκανε διπλό σπάσιμο της μέσης, άφησε την μπάλα στο καλάθι, αυτή έμεινε στο στεφάνι. Παραμένει το 44-54 μετά από 8,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Από τον ενθουσιασμό του ορισμένες φορές ο Wilkins, ενώ εδώ είναι το φάουλ του Οικονόμου, θα λέγαμε ότι αντιδρά σαν τα παιδί. Και το προηγούμενο καλάθι το είδαμε σε όλο το μεγαλείο, είχε αποφύγει δύο αντιπάλους, δείχνοντας τις τυχές του ταλέντου του στο ένας εναντίον ενός, και αφού έφτασε στην κυριολεξία πάνω από το καλάθι, θα λέγαμε ότι έβγαλε την μπάλα, δεν την έστειλε μέσα. Ο Οικονόμου δεν έχει πρόβλημα με φάουλ, ήταν το δεύτερο. Ο Eremin απέσυρε τον Κισούριν και επανέφερε τον Νουόζου. Και τώρα Κόρφας σε μια νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό, που δείχνει να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Wilkins με αντίπαλο τον Νιγηριανό. Είναι νωρίς ακόμη για τέτοιες πάσες. Υπάρχει πολύ χρόνος ακόμη. Ήταν πολύ καλή πάσα, ξυπνότατη, αλλά δεν έγινε με την ταχύτητα που έπρεπε. Εδώ μία ακόμη τάπα, αν θυμάμαι καλά, η τέταρτη, και που αναγκάζει τον Πανόφ να χάσει το φως από μπροστά του, βλέποντας τον δαλματό γίγαντα να σηκώνεται. Κοιτάξτε εδώ, η τάπα, μετά μαζεύει την μπάλα, αλλά έχει πατήσει, έχει βγει όλος έξω από το γήπεδο ο Kornev. Είχε 4 στο πρώτο ημιχρόνο ο Βράνκοβιτς, τώρα αν είναι η πρώτη του δεύτερου ημιχρόνου είναι η πέμπτη. Και είναι ευκαιρία να πούμε για ποιο λόγο υποθέτουμε, κάνουμε υποθέσεις για τα στατιστικά, καθώς οι Γάλλοι σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση δεν έχουν φροντίσει να έχουμε στατιστική ενημέρωση. Βεβαίως. Ο Ветра τώρα για τον Νουόζου, χρώνεται με φάουλ ο Vourtzoumis. Το τέταρτο. Ο δεύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού που φτάνει τα 4 φάουλ μετά τον Σταυρακόπουλο. Εδώ ο Βαγγέλης Vourtzoumis. Ο Νουόζου αστοχεί στην πρώτη βολή. 9,5 λεπτά πριν από το τέλος του μεγάλου ημιτελικού ο Παναθηναϊκός προηγείται 44-54, έχουμε κοντά 2 λεπτά. 10,5 λεπτά. Κοντά 2 λεπτά χωρίς να σημειωθεί καλάθι, αυτός ήταν ο πρώτος πόντος. Ναι, λέω 10,5 λεπτά απομένουν για το τέλος. Κόρφας. Vourtzoumis. Οικονόμου. Υποπίεση, πρέπει να μετρήσει το καλάθι. Όχι, λέει ο Ρέμς. Το σουτ για 3 από τον Ветra. Εύκολο rebound από τον Vourtzoumis, στα μισά ακριβώς του μικρόνου. Κόρφας. Η διαφορά πάντα στους 9, 45-54. Wilkins ψάχνει τη διείσδυση, παίρνει το φάουλ από τον Kornev και θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ο Αμερικανός superstar του Παναθηναϊκού, κοιτάξτε εδώ πάλι την προσπάθεια του Wilkins, το όνομα του οποίου φωνάζουν ρυθμικά 7.500 Έλληνες εδώ στο Bercy. Εδώ ο Kornev. Ξανά στους 10 η διαφορά, 45-55. Και 45-56 η διαφορά στους 11. Καράσεφ με τον Vourtzoumis, παίρνει το σκριν από τον Kornev, αλλοιώνει την πάσα του Καράσεφ ο Vourtzoumis και η μπάλα είναι ξανά για τους Ρώσους που έχουν 18 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Πολύ μεγάλη προσφορά και του Βαγγέλη Vourtzoumis, ο οποίος είναι ένα πολύ δυνατό παιδί και είναι, θα λέγαμε, ειδικών αποστολών, και μέχρι στιγμής έχει δικαιώσει τον Μάλκοβιτς που τον είδαμε προηγουμένως. Το Μάλκοβιτς που έδειχνε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εξέλιξη του αγώνα. Εδώ ο Vourtzoumis. Μήπως έχει τραυματιστεί και πρέπει να γίνει αλλαγή. Επανέρχεται στη θέση του ο Σταυρακόπουλος. Εδώ ο Σταυρακόπουλος με 4 φάουλ και πολύ καλή απόδοση. Ветра. Ναι, εδώ πάλι έμεινε. Το rebound από τον Wilkins και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 9 και 15 ακόμη. Βράνκοβιτς, Οικονόμου, ξανά Βράνκοβιτς. 45-58. Εδώ στο Γιάν Βράνκοβιτς με το τρομερό του κάρφωμα. Παίρνει τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της στους 13 πόντους. Καράσεφ για τον Ветра, Kudelin και τώρα Kornev για τον Καράσεφ ξανά. Kornev, Kudelin 48-58, Kudelin με αυτό το σου 3 πόντων μειώνει στους 10. Εδώ ο Kudelin, Κόρφας. Και να ο Οικονόμου πολύ έξω από το καλάθι, όπως είπαμε. Σταυρακόπουλος για τον Wilkins. Έχει χρεωθεί νωρίτερα με φάουλ ο Καράσεφ από τον Dorizo. Εδώ ο Κισούριν που είναι έτοιμος να επανέλθει στην πεντάδα της CSKA στη θέση του Νουόζου. Και ο Wilkins θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Τελικά οι διαιτητές δίνουν την μπάλα απ' έξω. 8 και 16 ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιτελικού. Ο Παναθηναϊκός διατηρεί προβάδισμα 10 πόντων. Σταυρακόπουλος δίστασε ένα σουτάρι μπροστά στον Ветра. Πάντα Σταυρακόπουλος, Wilkins τώρα. Με αντίπαλο τον Καράσεφ. Πάντα Wilkins. Κόρφας, νέο σουτ για 3. Αυτή τη φορά δεν βρίσκει στόχο. Το rebound από τον Κισούριν. Kudelin για τον Καράσεφ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει καθόλου άμυνα ζώνης. Ветра. Κλείνεται από Σταυρακόπουλο και Βράνκοβιτς. Ξανά Ветра, 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της επίθεσης. Προσπαθεί να μαζέψει ο Wilkins το rebound, αλλά η μπάλα φεύγει μέσα από τα χέρια του. Έτσι λοιπόν έχουν δικαίωμα για νέα επίθεση 30 δευτερολέπτων. Οι Ρώσοι, κοιτάξτε εδώ ξανά. Να δω για τη στιγμή του γλίστησε η μπάλα από τα χέρια. Και προηγουμένως, τώρα βέβαια δεν ξέρω αν το θυμούνται οι τηλεθεατές, δεν δόθηκε η μπάλα στη γραμμή του φάουλ. Έχουν από 8 φάουλ, δεν καταλαβαίνω. Ίσως να μην είχε δοθεί φάουλ από τους διαιτητές. Εν πάση περιπτώσει, η μπάλα τώρα είναι για τους Ρώσους της CSKA. Καράσεφ. Κισούριν. Η τάπα στον Kornev από τον Βράνκοβιτς. Εκπληκτικός είναι ο Βράνκοβιτς. Ο Βράνκοβιτς έχει κρύψει τα γαλάθια από τους Ρώσους. Είναι η έκτη του τάπα. Και όχι μόνο αυτό, πετάστηκε από τον ένα παίχτη στον άλλον, που τον παίξανε ας πούμε κάτω από το καλάθι δύο παίχτες της CSKA. Wilkins για τον Βράνκοβιτς. Κόρφας, Σταυρακόπουλος, το σούτ είναι για 3. Ο Wilkins το rebound και ο Βράνκοβιτς ανανεώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού βγάζοντας έξω την μπάλα. Ο Ρέμς διακόπτει το παιχνίδι, πρέπει να έχει ματώσει στο μπράτσο ο Βράνκοβιτς εδώ, φαίνεται, και γι' αυτό αμέσως δίνει εντολή για αλλαγή ο Ρέμς μέχρι να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Κοιτάξτε εδώ από ένα δάρσιμο αντιπάλου. Δείχνει ότι δεν υπάρχει αίμα, γιατί κακώς τον αλλάζουν οι διαιτητές. Επιστρέφει τώρα για λίγο, φαντάζομαι, μάλλον για πρώτη φορά στο παιχνίδι, παίρνει τη θέση του Βράνκοβιτς ο Petšarski εδώ. Σταυρακόπουλος στην επαναφορά για τον Οικονόμου και τώρα Κόρφας με τον Kudelin. Κόρφας πάντα για τον Wilkins. Ξανά Κόρφας. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Οικονόμου προσπάθησε να περάσει τον Wilkins και χρεώνεται με επιθετικό φάουλ από τον Dorizo εδώ. Έκλεισε η ρωσική άμυνα, κοιτάξτε, φεύγει με δυσκολία από τον Πанов, αλλά έχει προλάβει να κλείσει το διάδρομο ο Νουόζου. Με κακές επιλογές ο Νίκος Οικονόμου, αρκετές φορές έχει παγιδευτεί από την άμυνα της CSKA και επιμένει να κάνει αυτή τη διείσδυση από την κορυφή της ρακέτας. Ο Καράσεφ εδώ χωρίς ισορροπία, προσπαθεί να καρφώσει ο Νουόζου και τελικά χρεώνεται με φάουλ ο Σταυρακόπουλος. Και αυτό είναι το πέμπτο του, αν έχει χρεωθεί στο Σταυρακόπουλο. Ναι, εκεί έχει χρεωθεί. Θα δούμε όμως γιατί απορρίβει. Είναι πέμπτο φάουλ λοιπόν για τον Σταυρακόπουλο που φεύγει από το παιχνίδι. 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ενώ το σκορ παραμένει 48-58 για τον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε στη θέση του Σταυρακόπουλου ο Vourtzoumis. Ο Νουόζου ευστοχεί στην πρώτη βολή και μειώνει στους 9, 49-58. Ο Vourtzoumis που έχει και αυτός 4 φάουλ. Ενώ έτοιμος να επιστρέψει είναι και ο Βράνκοβιτς. 50-58, διαφορά στους 8. Και η CSKA πιέζει σε όλο το γήπεδο με τον Kudelin πάνω στον Κόρφα. Ενώ ετοιμάζεται και ο Albertis. Κόρφας. 5 και 55 ακόμη για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στον τελικό. Ο Wilkins αστόχησε, Νουόζου και τώρα Pанов. Για τον Καράσεφ παίρνει το φάουλ από τον Vourtzoumis που φεύγει και αυτός από το παιχνίδι με 5 φάουλ. 5 και 40 πριν από το τέλος. Εδώ ο Βαγγέλης Vourtzoumis. Επιστρέφει ο Βράνκοβιτς στη θέση του Petšarski, ενώ τώρα τη θέση του Vourtzoumis παίρνει ο Albertis. Που έπαιξε μόνο 7,5 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Δύο βολές λοιπόν για τον Καράσεφ, που μειώνει στους 7, 51-58, 5 και 40 πριν το τέλος. Αστοχή στη δεύτερη βολή, αλλά ο Καράσεφ έξυπνα μαζεύει την μπάλα από τον Οικονόμου. Pанов ακάλυπτος, είναι ξανά άστοχος και τώρα Οικονόμου για τον Κόρφα. Και προσπάθεια εκδήλωση του πρώτου ευνηδιασμού για τον Παναθηναϊκό με τον Wilkins. Καλάθι και φάουλ από τον Dominic. 51-60 από τον Wilkins που παίρνει και το φάουλ. Κοιτάξτε εδώ, το φάουλ από τον Kudelin, το δεύτερο του Ρώσου, και ο Dominic μέσα σε αποθέωση εδώ στο Bercy. Θα σουτάρει τώρα και μια συμπληρωματική βολή, ενώ βλέπετε ξανά την τελευταία έξοχη προσπάθειά του. Και με αυτό το έμεσο τρίποντο η διαφορά ξαναφτάνει τους 10 πόντους. 51-61, 5 και 20 πριν από το τέλος. Καράσεφ σουτάρει για 3 υποπίεση και βρίσκει το στόχο ο Καράσεφ. Η μόνη αξιόπιστη πηγή πόντων για την CSKA και τον Eremin. Ο Κόρφας που κατεβάζει χωρίς πρόβλημα την μπάλα, κάνει μεγάλο παιχνίδι και ο Τζον Κόρφας απόψε. Οικονόμου, Albertis με τον Καράσεφ, Wilkins με τον Pанов, προσπαθεί να πλησιάσει, πέρασε στον Βράνκοβιτς, αυτός έξω στον Albertis που σουτάρει για 3, 54-64. Ο Φραγκίσκος Albertis, σαν και κρύος από τον πάγκο, είχε ζεστό το χέρι του και ανταπέδωσε το τρίποντο του Καράσεφ, ενώ η CSKA μείωσε ξανά στους 8, 56-64. 4 και 15 πριν από το τέλος. Κόρφας. Δεν θα πρέπει επουδενή να χαλαρώσει ο Παναθηναϊκός, ιδιαίτερα στην άμυνα, όπου η CSKA βρίσκει τις ευκαιρίες και χτυπάει και δεν αφήνει τη διαφορά να μεγαλώσει. Κόρφας κάνει τη διείσδυση, το σουτ με ταπλό, 56-66, μεγάλο παιχνίδι από τον Τζον Κόρφα. Όχι μόνο οργανωτικά, αλλά όποτε βρίσκει ευκαιρία βοηθάει και στο σκοράρισμα. Καράσεφ για τον Νουόζου. Πολύ ωραία προσπάθεια του Νιγηριανού, αλλά χρεώνεται με βήματα από τον Ντόριζον. Ξέφυγε ωραία από τον Οικονόμου, αλλά όταν είδε μπροστά του τον Βράνκοβιτς, κοιτάξτε εδώ. Κάνει την προσποίηση στον Οικονόμου, στον Βράνκοβιτς, και αλλάζει το πίβοτ. Και έχουμε νέο time out. Επιστρέψαμε στον Μπερσί. Η μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια του Πανόφ. Έτσι λοιπόν 3 και 36 πριν από το τέλος. Είδατε εδώ ξανά την τελευταία προσπάθεια του Πανόφ που έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Και η CSKA αρχίσει pressing. Ο Ερέμιν βάζει σε χρήση και τα τελευταία του όπλα πια. Δεν έχει άλλες επιλογές. Βέβαια όχι. Τα διαστήματα τα χρονικά είναι πάρα πολύ μικρά. Wilkins για τον Κόρφα, Οικονόμου για τον Αλβέρτη, προσπαθεί να πάει κοντά στο καλάθι τον Καράσεφ, ο Αλβέρτης βρίσκει το στόχο, τον βλέπετε εδώ πως πανηγυρίζει, ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 12, 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιτελικού, 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα χωρίζουν τον Παναθηναϊκό από το μεγάλο τελικό της Μεγάλης Πέμπτης, 56-68. Κισούριν έχει κάνει βήματα, αλλά έχει χρεωθεί με φάουλ ο Φράνκοβιτς. Και εδώ ο Κισούριν, ο Ευγένη Κισούριν, κοιτάξτε εδώ πάλι την τελευταία του προσπάθεια, με το αριστερό του χέρι σπρώχνει το Ρώσο. Και ο Ευγένη Κισούριν θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Εδώ ο Μάλκοβιτς, που στο ίδιο γήπεδο βλέπει σήμερα να παίρνει ρεβάντσα από την αποτυχία του 91, όταν κόντρα στα δικά του παιδιά της Γιουγκοπλάσκα, τότε Πόπο 84, κοουτσάροντας την Μπαρσελόνα, έχασε στον τελικό το τρόπαιο από τον Τέλικο Παυλίσεβιτ. Η διαφορά στους 10, 58-68, αποσύρεται ο Κισούριν. Παίρνει ο Kudelin για μεγαλύτερη ακόμη πίεση. Και όχι μόνο πίεση, ίσως για τα τρίποντα του. Κόρφας. Με τον Ветра αντίπαλο. Εδώ Κόρφας. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει και καλά κάνει σε αργές επιθέσεις. Προκαλεί τον χρόνο. Αυτοί που βιάζονται είναι οι Ρώσοι. Wilkins. Δεν βρήκε το στόχο, αλλά πήρε το φάουλ. Εδώ ο Dominic, που είναι πολύ κοντά στον πρώτο τελικό της καριέρας του. Εδώ ο Pанов που φεύγει από το παιχνίδι με 5 φάουλ, με 7 πόντους, και εδώ βλέπετε τα στατιστικά του. Ο Dominic ευστόχησε στην πρώτη βολή, 58-69 και 58-70 η διαφορά στους 10, 2,5 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος του μεγάλου ημιτελικού. Ο Παναθηναϊκός γύρισε την άμυνά του σε αυτά τα 2,5 λεπτά σε ζώνη 2-3. Ο Καράσεφ 60-70, Wilkins τώρα πάει να του κλείσει το δρόμο ο Καράσεφ. Η μπάλα είναι για την Τσέσκα από το λάθος του Dominic, που άδικα γκρινιάζει. Όχι, έχει δίκιο, με το δεξί του χέρι ο Καράσεφ τον έχει αγκαλιάσει και το τραβούσε, κοιτάξτε εδώ, το δεξί του χέρι τον έχει αγκαλιάσει και τον τραβάει. Έχει δίκιο να γκρινιάζει ο Wilkins. Ветра για τον Καράσεφ, το σούτ είναι για 3. Στο rebound ο Βράνκοβιτς, με δύναμη η μπάλα έχει φύγει από χέρια του Κισούριν, είναι λάθος. Λάθος 100%. Ήταν καθαρή η φάση, είναι λάθος του Ρεμς. Αν ξαναδείξουν σε επανάληψη οι Γάλλοι θα δείτε ότι έχει φύγει από τα χέρια του Κισούριν η μπάλα. Ветра με τον Wilkins απέναντί του. Νουόζου έκανε βήματα εδώ ο Καράσεφ. Κισούριν για 3. Ο Kudelin ανανεώνει την επίθεση της CSKA με νέο επιθετικό rebound. Νουόζου μπροστά στο Βράνκοβιτς, βρίσκει αυτή τη φορά τον στόχο και μειώνει στους 8, 62-70. Και φάουλ πάνω στον Αλβέρτη. Ενώ εδώ είδαμε ένα φάουλ που έκανε ο Νουόζου επάνω στον Βράνκοβιτς, στεντώνοντας το αριστερό του χέρι, αλλά είναι εδώ φάσεις που ξεφεύγουν από τους διαιτητές. Εδώ ο Μάλκοβιτς πάντα ανήσυχος. 1,5 λεπτό ακριβώς πριν από το τέλος και εδώ ο Eremin μοιάζει να συμβιβάζεται με την ιδέα της ήττας. Ο Albertis ευστοχεί 62-71. Ο Eremin που ήταν μάρτυρας μιας ακόμη μεγάλη ήττας της CSKA κόντρα στον Παναθηναϊκό, σαν παίκτης τότε και αντίπαλος του Ντέβιτ Σεργάκου πριν από 15 χρόνια στη Λεωφόρο. Εδώ χρεώθηκε ο Dominic με φάουλ, δείχνει να απορεί ο Αμερικανός και δυστυχώς ήταν σε σουτ 3 πόντων. Το τρίτο φάουλ του Wilkins και ο Ветra στη γραμμή του φάουλ για 3 βολές. Η διαφορά είναι στους 10, 1 και 26 πριν από το τέλος. (63-72) 64-72 τώρα. Οι οδηγίες τελευταία στιγμής που έδωσε ο Μάλκοβιτς στον Κόρφα. Και 65-72 η διαφορά στους 7. Ο Wilkins σπρώχνει την μπάλα απέναντι στο pressing των Ρώσων και παίρνει το φάουλ από τον Ветra. 1 και 20 πριν από το τέλος. Και έχουμε time out. Επιστρέψαμε στο Palais de Bercy, το time out τώρα τελείωσε, το παιχνίδι δεν έχει ξαναρχίσει, αλλά βλέποντας λίγο πιο πριν μια κάρτα στατιστικών είναι ενδεικτικό ότι η CSKA από το 51% εντός παιδιάς έχει πέσει απόψε μόλις το 32% απέναντι στο 52% του Παναθηναϊκού. Ο Wilkins ευστόχησε και στις 2 βολές και η διαφορά είναι ξανά στους 9, 1 και 15 πριν από το τέλος. 65-74. Ветra για τον Νουόζου. Ακάλυπτος ο Κισούριν καρφώνει. 67-74. Η διαφορά μειώνεται στους 7. Και το φάουλ στον Κόρφα από τον Ветra. Ενώ βλέπετε εδώ ξανά την τελευταία φάση. Ο Κόρφας από τους πιο εύστοχους παίκτες από τη γραμμή του φάουλ. 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Έτοιμος για τις 2 βολές. Ο Παναθηναϊκός πολύ κοντά στον τελικό. Η δεύτερη άστοχη βολή του Τζον Κόρφα. Δύο συνεχόμενες άστοχες βολές για τον Κόρφα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 56 δευτερόλεπτα ακόμη. Το σουτ για 3 από τον Ветra, 70-74. Albertis για τον Οικονόμου και το φάουλ ξανά του Ветra πάνω στον Νίκο Οικονόμου. 46 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Εδώ ο Κούταρς Ветra Το πέμπτο φάουλ φεύγει από το παιχνίδι και δικαίωμα στον Νίκο Οικονόμου για δύο βολές. Περιττό να πούμε ότι πόσο κρίσιμες είναι οι βολές και ας ελπίσουμε ο Νίκος Οικονόμου, που συνήθως είναι πολύ ψύχρεμος, να σημειώσει και τους δύο πόντους για να δώσει και ξανά μια απόσταση ασφαλείας που δεν θα μπορεί εύκολα να καλυφθεί στα 46 δευτερόλεπτα. Έχει αρκετές χαμένες ελεύθερες βολές ο Παναθηναϊκός και ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε όλοι να μην φτάσει ποτέ στα ποσοστά που είχε παίξει με τη Real και βάλει 33 βολές στους 50. Ο Οικονόμου έστω και με δυσκολία βρίσκει το στόχο στην πρώτη βολή, 70-75. Άστοχο στη δεύτερη και τώρα Καράσεφ. Ίσως έγιναν βήματα και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. 38,5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Οι Ρώσοι πιέζουν. Wilkins με τον Καράσεφ και το φάουλ που παίρνει από τον Κισούριν. Ο Μάλκοβιτς έχει να λύσει ένα δύσκολο πρόβλημα τώρα, γιατί η μόνη αξιόπιστη πηγή στις ελεύθερες βολές είναι ο Wilkins, ο οποίος όμως είναι ένας, θα έλεγα, όχι τόσο καλός χειριστής της μπάλας. Γίνεται, πάντοτε πέφτουν επάνω του με παγίδες οι Ρώσοι της CSKA και αρκετές φορές έχει χάσει την μπάλα. Αλλά ευτυχώς κερδίζει φάουλ και έτσι ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει το σερί του που είναι αρκετά επιτυχημένο. Ο Κισούριν έφυγε με 5 φάουλ, στη θέση του ο Μοργκάνοφ και ο Wilkins ευστοχή στην πρώτη βολή. 70-76 διαφορά στους 6 και 70-77 φτάνει τους 33 πόντους ο Dominic. 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Βαντεύ προσπάθησε να τον κόψει ο Wilkins. Η μπάλα είναι ξανά για την CSKA που έχει 21 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Όλο το χρόνο δηλαδή, αλλά ασφαλώς δεν θα τον εξαντλήσει, θα επιχειρήσει κάποιο γρήγορο σουτ και πιθανόν 3 πόντων. Εδώ Καράσεφ για τον Μοργκάνοφ, κόβεται από τον Βράνκοβιτς. 15,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ο Ρώσος θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Αυτό είναι το 5ο φάουλ του Στόγιαν Βράνκοβιτς που φεύγει από το παιχνίδι με 8 πόντους και να εδώ τα στατιστικά του. Αποθεώνεται από 8.000 κόσμο. Δεν ξέρω αν προλάβατε να δείτε τον Giannakis να πέφτει πάνω στην αγκαλιά του. Τον Giannakis που σε αυτό το 5ο του Final Four βλέπει να δικαιώνονται οι προσπάθειές του και να βρίσκεται κοντά σε ένα τελικό, ενώ έχουμε time out που έχει ζητήσει ο Μάλκοβιτς. Επιστρέψαμε ξανά στο Bercy, όπου οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν στήσει ένα ξέφρενο πανηγύρι αφού βλέπουν ότι η ομάδα τους, την χωρίζουν 15,5 δευτερόλεπτα από τον τελικό της Μεγάλης Πέμπτης. Εδώ ο Μοργκάνοφ στις βολές, 70-77 και τώρα 71-77 και εδώ μεγάλος πρωταγωνιστής ο Dominic Wilkins. Μαζεύει το rebound στη δεύτερη άστοχη συγκεκριμένη του Μοργκάνοφ και έγινε φάουλ αθλητικό που δίνει ο Dorizo. Κοιτάξτε εδώ ξανά το πρώτο φάουλ από τον Καράσεφ που τον αγκαλιάζει και τελικά ο Dorizo δίνει δύο φάουλ που σημαίνει ότι 12 λεπτά και 4 δεκατά πριν από το τέλος ο Dominic Wilkins θα στάρει δύο βολές και μετά η μπάλα θα είναι ξανά στα χέρια του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, Λουκά, μπορούμε να μιλάμε με σιγουριά για παρουσία του Παναθηναϊκού τη Μεγάλη Πέμπτη στο τελικό. Σαφώς, ναι, θα πρέπει να γίνουν τέρατα και σημεία για να μην πάει στο τελικό. Είναι 12 δευτερόλεπτα και είναι 8 πόντους μπρος και την μπάλα στην κατοχή του Παναθηναϊκού με αρκετούς χειριστές, τον Giannakis μέσα τώρα, τον Κόρφα Giannakis για τον Albertis. Παίρνει το φάουλ από τον Kudelin. 5 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα πριν το τέλος. Ο Albertis στις βολές. Ο Παναθηναϊκός πλέον για πρώτη φορά στην ιστορία του στο 198ο ευρωπαϊκό του παιχνίδι κερδίζει την πρόκρισή του στο μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου τη Μεγάλη Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ισπανικού εμφυλίου μεταξύ της Βασίλισσας, της Καστήλης και της Ευρώπης, της Real, και του Καμαριού της Καταλωνίας, στη Μπαρσελόνα. Βλέπετε εδώ, ο Dominic ζει στο δικό του κόσμο, ενώ 8.000 Παναθηναϊκοί εδώ στον Bercy ζητούν από τους παίκτες το κύπελο. 71-81, το παιχνίδι τελειώνει μέσα σε αποθέωση. Ο Παναθηναϊκός νικά στον ημιτελικό την CSKA Μόσχας 81-71 και την Πέμπτη θα παίξει στο μεγάλο τελικό εδώ στο Παρίσι. Από τον Λουκά Παπαϊωάννου που ήταν στο σχόλιο και τον Γιώργο Παχάκη που ήταν στην περιγραφή, κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.